Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λύκειων, δίνοντας ιστορία, φυσική και οικονομία. Σήμερα τα θέματα της φυσικής ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ίδιας δυσκολίας με τα περσινά. Είχαν αρκετές αριθμητικές πράξεις, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και τα παιδιά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στις εκφωνήσεις, ιδιαίτερα στο ζήτημα Γ3 και ίσως και στο Δ1. Γενικά ένας ψύχρεμος μαθητής θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το μάθημα της ιστορίας έχει κάποια κοινά, θα έλεγα, με το διαγώνισμα το αντίστοιχο του 2015. Υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία επαναλήφθηκαν. Είναι ένα διαγώνισμα το οποίο βέβαια είναι σίγουρα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έχει τα θεματάκια στα οποία μπορεί να υποπέσουν σε λάθη τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μαθητές οι οποίοι προσπάθησαν όλο τον χρόνο θα το διαχειριστούν, πιστεύω, αρκετά φυσιολογικά και με εύστοχο τρόπο. Τα θέματα ήταν από αυτά τα κραυγαλαία, θα έλεγα εγώ, σώσει την σημασία και στην ορολογία των παιδιών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα που μπήκαν στην φυσική και στην ιστορία, όπως σχολίασαν καθηγητές από το φροντιστήριο Θεμέλιο, οι οποίοι αναφέρθηκαν και στα σημεία τα οποία απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύω ότι θα δυσκολεύσει περισσότερους μαθητές είναι το Β1 ερώτημα, το οποίο αφορούσε τη νομισματική πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσουν κάποιες κυβερνήσεις, αλλά και το Δ1 που ήταν στο πρώτο κεφάλαιο και αφορούσε την πολιτική που θα ακολουθούσαν πάλι κάποιες κυβερνήσεις σχετικά με τα τσιφλίκια. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι κατά τη δυσκολότερα και ως προς τον τρόπο που ρωτώνται στους μαθητές. Θεωρώ ότι ο χρόνος για όλους τους μαθητές θα είναι οριακός λόγω των αρκετών πράξεων που έχουν τα θέματα. Οι καλοί θα γράψουν. Οι καλοί πιστεύω θα ανταπεξέλθουν. Οι μέτροι ίσως να είναι σε λίγο πιο μέτριο επίπεδο. Βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στην οικονομία. Ήταν εύκολα και για έναν μαθητή από μέτρια προετοιμασμένο και πάνω, νομίζω ότι θα τα πήγε εξαιρετικά. Στο θέμα Α ήταν στα πολλαπλής επιλογής σχετική απλή εφαρμογή τύπων. Στο θέμα Α της θεωρίας, τα σωστό λάθος ήταν αναμενόμενα χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στο θέμα Β, που ήταν το θέμα ανάπτυξης, αφορούσε τους κοινωνικούς θεσμούς από το πρώτο κεφάλαιο και θεωρώ ότι ακόμα και μαθητές οι οποίοι μπορεί να μην ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι, επειδή είχε να κάνει με το κράτος, επιχειρήσεις και το νοικοκυριό, θα μπορούσαν να γράψουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Στο θέμα Γ ήταν από τη μακροοικονομία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ήταν επίσης απλή εφαρμογή τύπων, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Άγιο Νικόλαο μηδενίστηκε γραπτό υποψηφίου, ο οποίος είχε μαζί του ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο. Αύριο τις πανελλαδικές συνεχίζουν οι μαθητές στο Νεπάλ, ενώ στις 29 Ιουνίου αρχίζουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.